Γίνεται σοβαρή δουλειά στο ΚΕΘΑ Ήπειρος. Ο Παπαχρήστος έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε ξανά στην προεκλογική επικαιρότητα που κλείνει σήμερα εδώ μαζί μου οι συνάδελφοι Φιλίμωνος Καραμίτσος και Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλησπέρα. Και επίσης με Skype είναι μαζί μας ο Βασίλης Λούπας. Βασίλη, μας ακούς? Καλησπέρα, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Λοιπόν, ελάχιστες ώρες πριν τις δεύτερες κάλπες, Φιλίμωνα, να ξεκινήσω με σένα. Υπάρχει μια κόπωση και στους υποψήφιους οπωσδήποτε και σε εμάς δημοσιογράφους, αλλά υπάρχει μια κόπωση και στους πολίτες. Μια κόπωση εκλογική. Τι λες, φίλε? Καλησπέρα, Βλάση. Είναι ένα μείγμα, δηλαδή είναι και κούραση, είναι και μια, έτσι, είπαμε, μηχανία, μια κατάσταση. Έτσι, μετά τα αποτελέσματα τη 20η προηγούμενη, μια κατάσταση με τεχνίου και βουβό κλίμα, όπως λέω, πιο βουβό από το προηγούμενο. Έχουν και δουλειές οι άνθρωποι, έχουν πει. Δηλαδή έχουν και υποχρεώσεις. Και καλοκαίρι έχει μπει. Έχουν και έγνοιες, έτσι. Δηλαδή, με τη βία μπήκε και το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να κάνει και άπειρες εκλογές. Βέβαια, έχουμε εμπειρία το 2015 και το 2012 διπλών εκλογών. Η αλήθεια είναι και είχαν ενδιαφέρον να μην το παραβλέπουμε αυτό. Έχουμε καταγράψει τον τελευταίο μήνα κάποια θεματολογία και έτσι μια καλύτερη ίσως πολιτικοποίηση, θα λέγαμε. Ναι, ναι, μιλήσαμε για προγράμματα μετά τις εκλογές. Λέω καλύτερα, κυρίως λόγω της συζήτησης που έγινε και για τα εθνικά θέματα σε έναν βαθμό, αλλά κυρίως λόγω των συζήτησης για τη φορολογία. Αυτό βοήθησε. Το ζήτημα είναι πάλι αν θα εκφραστούν δυνάμεις οι οποίες δεν φαίνονται, δηλαδή δεν είναι αυτές οι εμφανείς δυνάμεις στην κοινωνία ή στα μέσα ενημέρωσης ή αυτές που, άνθρωποι που δεν θέλουν να μιλήσουν δημοσίως, που φαίνεται ότι είναι πολλοί, και θα χαρακτήριζα δύο τάσεις σε αυτό το κλίμα αφωνίας, θα λέγαμε, που δεν το εντοπίζουν ούτε οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές, ούτε τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό που ονομάζουμε αντιπολιτική, που είναι μια διαφοροποίηση της αντισυστημικότητας που λέγαμε παλιότερα, που θέλουν να δώσουν μηνύματα προς τα μεγαλύτερα κόμματα ή προς την εξουσία, οπότε αυτό θα μπορούσε ίσως να ευνοήσει κάποια μικρότερα κόμματα. Ναι. Ή πολλοί από αυτούς δεν βλέπουν καν τηλεόραση, έτσι, ναι, που δεν μετέχουν καθόλου και στη δημόσια σφαίρα. Ναι. Και το άλλο κλίμα, άνθρωποι που έχουν πια διαμορφώσει μια προσωπική αντίληψη για τα πράγματα, πώς πάνε μετά τις μεγάλες αλλαγές του 12, του 15, του 19, και θέλουν να το εκφράσουν με την ατομική τους ψήφο. Αυτός τώρα ο χώρος που μπορεί να είναι 10%, 15%, 20%, που δεν το βλέπουμε καμιά φορά τις δημοσκοπήσεις με περίεργες εκφάνσεις, μπορεί να δώσει κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον στις εκλογές να το δούμε. Είναι πολλαπλά στοιχήματα, όπως λέμε, σε μια κάλπη. Περισσότερο ενδιαφέρον υπάρχει στη βάση των πραγμάτων, έτσι. Ποια κόμματα θα μπουν. Δεν ξέρω, Αλέξανδρε, πώς βλέπεις εσύ το κλίμα σε αυτή τη φάση, στις δεύτερες εκλογές? Ναι, βασικά εγώ θα επιμείνω στην κόπωση, όχι τόσο από τους υποψήφιους και από τα στελέχη των κομμάτων, όσο από τους πολίτες. Αφήνοντας κατά μέρος και τη δική μας κρίση, εμείς είμαστε βουτυγμένοι, ζούμε από αυτό, τρεφόμαστε από αυτό, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Έτσι. Οι περισσότεροι πολίτες όμως έχουν άλλες δουλειές. Επομένως, όταν οι δουλειές μένουν πίσω λόγω των εκλογών, και επειδή έτυχε να μιλώ τις τελευταίες μέρες αρκετές φορές με ανθρώπους της αγοράς, η αγωνία τους και αυτό που περιμένουν πώς και πώς είναι να ξεμπλέξουμε, να ξεμπερδεύουμε με τις εκλογές και αλίμονο να μην υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε νέες εκλογές. Αυτό δεν το συζητάμε. Τρίτες εκλογές, δηλαδή. Εξοντωτικό. Ειδικά αυτός ο μήνας, από τις 21 Μαΐου μέχρι τώρα, ήταν εφιαλτικός για την. Εφιαλτικός, έτσι το χαρακτηρίζουν αυτοί, έτσι, οι άνθρωποι της αγοράς, γιατί δεν κινήθηκε τίποτε. Όχι σε επίπεδο αγοραστικής ή καταναλωτικής κίνησης, αλλά χθες είχαμε ρεπορτάζ και με τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ιωάννου για τον τουρισμό. Τα ίδια μηνύματα εισπράττουμε και από αλλού, και από την Κέρκυρα τα ίδια, από τα Σίβωτα τα ίδια, από τη Θεσπρωτεία, ότι δεν υπάρχει τουριστική κίνηση, και δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει τουριστική κίνηση αυτή που περιμέναμε από το εξωτερικό, είναι ότι οι Έλληνες δεν κατάφεραν προς το παρόν και πάρα πολύ δεν θα καταφέρουν και στη συνέχεια να κάνουν τις ολιγοήμερες έστω αποδράσεις. Όλο αυτό δημιουργεί ένα σκηνικό όχι μόνο σωματικής κόπωσης που είναι ευδιάκριτη σε όλους, αλλά κυρίως ψυχικής κόπωσης,
στους πολίτες που δεν θέλουν. Αποτυπώνεται και, και αυτό, δηλαδή μια αβαρία, μια αγκαρία να τελειώνουμε, να έρθει αυτή η Κυριακή, να τελειώνουμε, να μπούμε σε ένα ρυθμό έτσι διαφορετικό από τη Δευτέρα. Είναι και το αποτέλεσμα στις 21 Μάη, που είναι ξεκάθαρο, πραγματικά η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Βασίλη, τι λες? Συμφωνώ καταρχάς, Βλάτση, με αυτό που είπε ο Αλέξανδρος. Θεωρώ ότι όντως υπάρχει μια κόπωση, τουλάχιστον από τους ανθρώπους της κοινωνίας, έτσι, από τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, διαπιστώνουμε το εξής, το οποίο έχει και άμεση συνάρτηση με αυτό που είπατε, δηλαδή με την κόπωση στην αγορά, ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί αυτό που λένε για αυτή την Κυριακή είναι να μην πάει κανένας στην παραλία. Ας πάνε, λέει, όλοι να ψηφίσουν, έτσι ώστε πραγματικά να ξεμπερδεύουμε, να τελειώσει αυτό το πράγμα και να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση από την Δευτέρα. Είναι ένα αφήγημα το οποίο τουλάχιστον ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει από την πρώτη στιγμή, πέρα από το γεγονός ότι όντως είναι μια άλλη κάλπη αυτή που θα ζήσουμε την Κυριακή, αλλά ωστόσο θεωρώ ότι πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα πράγμα που πρέπει να δούμε είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή το ότι όντως να πάμε στην κάλπη Κυριακή για να έχουμε ένα σοβαρό και σταθερό εκλογικό αποτέλεσμα την Κυριακή. Βασίλη, εκτιμάς ότι η αποχή θα είναι πολύ μεγαλύτερη σε αυτές τις κάλπες? Νομίζω ότι θα είναι μεγαλύτερη, δεν νομίζω όμως ότι θα είναι πολύ, γιατί βλέπουμε και το εξής ίσως που έχει αλλάξει σε σχέση με τις 21 Μαΐου, ότι η συσπήρωση τουλάχιστον σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, κάποια στιγμή σύμβολα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, βλέπαμε ένα ποσοστό 96-97%. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι ίσως δεν είναι τελικά τόσο πολύ μεγάλη, αλλά ότι θα είναι διαφορετική από ό,τι ήταν την προηγούμενη στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, είναι βέβαιο. Μάλιστα. Φιλίμωνα, τώρα τα ερωτήματα είναι πολλά σε κάθε περίπτωση, αλλά τα κύρια ερωτήματα είναι αν θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, και ποια κόμματα, είναι το βασικό ερώτημα, θα μπουν στη Βουλή. Συνδέονται τα δύο αυτά που είπα. Επίσης υπάρχουν τα ερωτήματα που θα σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα έχει μια μικρή αύξηση της δύναμης, αν θα έχει μια υποχώρηση, το ΠΑΣΟΚ που θα βρίσκεται, το ΚΚΕ επίσης που θα βρίσκεται. Επίσης υπάρχουν ουσιαστικά ερωτήματα, αλλά τα πιο βασικά, τα σημαντικότερα, είναι αυτά. Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας που συνδυάζεται με τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση, γι' αυτό θέλω να ακούσω τη σκέψη σου. Τι λες? Το ερώτημα της αυτοδυναμίας που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάση, γιατί δεν γίνονται δεύτερες εκλογές, αυτό γίνονται. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει εναλλακτική εδώ. Πρέπει να απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, θέτοντας αυτό το ερώτημα, πιέζει εκλογείς να λύσουν το δίλημα που μπορεί να είχαν με άλλες επιλογές, κυρίως προς τα μικρότερα κόμματα, ίσως και σε ένα μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, τα πιέζει ώστε να πιέζει τους ανθρώπους ώστε να, πάρουν μια, να κάνουν μια επιλογή στη ψήφο. Αυτό έπιασε πάρα πολύ το Μάιο και τώρα δύναται να πιάσει ακόμα περισσότερο στο επιχείρημα. Είναι πολύ κύριο επιχείρημα. Θες μια κυβέρνηση. Αφού θες μια κυβέρνηση, πρέπει να ψηφίσεις και πρέπει να υπάρχει αυτοδυναμία για να μπορέσεις να υλοποιήσεις το πρόγραμμα. Βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις τώρα, εδώ, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα για σένα να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία? Βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να μην είναι αυτοδύναμη? Η τάση είναι αυτή. Η τάση είναι να είναι αυτό. Εάν δεν πάρει αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ανατροπή. Έτσι είναι. Θα μιλάμε σε επίπεδο ανατροπή. Άρα έχει και μικρή πιθανότητα. Αλέξανδρε, άρα έχει μικρές πιθανότητες. Είναι ανατροπή. Αλέξανδρε, τι λες? Ναι, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο ως σενάριο. Θεωρώ κι εγώ ότι είναι πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Για μένα είναι περισσότερο σημαντικό να δούμε αν θα είναι από τον αριθμό των κομμάτων ευρία, που θα βγουν στη μικρή Βουλή, αν θα φτάσει ή θα ξεπεράσει τους 160 βουλευτές ή αν θα κινηθεί στο όριο των 154-156, κάπου εκεί. Δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα, τουλάχιστον με την εκτίμηση έτσι που, και από αυτό που εισπράττω. Εγώ βλέπω μια μεγάλη συσπήρωση στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είναι και η βάση που το βλέπει ως ευκαιρία. Δεν μιλώ τώρα για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώ για τη βάση που είναι ιδεολογικά και πολιτικά
σε αυτόν τον χώρο και υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, ότι το βλέπουν και σαν μια ευκαιρία και παραμονή στην εξουσία για το κόμμα που υποστηρίζουν, αλλά και ευκαιρία να βάλουν ένα πολύ ισχυρό σημάδι, ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική ιστορία του τόπου. Δεν καταγράφεται συχνά στην ιστορία μια τέτοια επαναληπτική πορεία νικών σε εκλογές, ξεκινώντας από ευρωεκλογές, εθνικές εκλογές, πηγαίνοντας, αν προσθέσουμε και τις αυτοδιοικητικές, φτάνουμε σε πέμπτη-έκτη πλέον εκλογική αναμέτρηση, έτσι, με συνεχόμενες νίκες. Επομένως, αυτό αθρηστικά, και αν έχουμε και τις αυτοδιοικητικές που θα ακολουθήσουν τον Οκτώβριο και τις ευρωεκλογές, αν και είναι λίγο μακριά εκείνες, ως πολιτικός χρόνος, είναι ένα βαθύ αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό έχει περάσει στον κόσμο που αισθάνεται ότι αυτός που υποστηρίζει είναι ένας ισχυρός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Άρα και αυτός που μπορεί να καθορίσει ή θα καθορίσει τις επιγενόμενες εξελίξεις των επόμενων ετών. Τώρα, πόσα κόμματα θα έχει η επόμενη Βουλή? Φίλε μου, να δεν σ' άφησα να ολοκληρώσει την απάντηση. Πόσα κόμματα εκτιμάς ότι θα έχει η επόμενη Βουλή? Μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις εδώ. Αλλά κάτω στη βάση, οι δημοσκοπήσεις είναι επισφαλείς, ιδιαίτερα επισφαλείς. Να το ξαναπώ, όταν έχεις ένα μικρό ποσοστό, είναι πολύ δύσκολο να πέσεις μέσα. Χρειάζεται ένα δείγμα πολύ μεγαλύτερο, έτσι. Το ερώτημα είναι αν θα διαχυθούν ψήφοι, δηλαδή από τα μεγαλύτερα κόμματα προς τα μικρότερα ένα, και αν τα μικρότερα κόμματα θα πάρουν από μια ψήφο που μετακινείται, που δεν ταυτίζεται δηλαδή αμιγώς πολιτικο-ιδεολογικά χαρακτηριστικά με ένα κόμμα συνέχεια. Αυτά τα δύο φαινόμενα είναι λογικό να υπάρξουν σε αυτές τις εκλογές, δεν είναι παράλογο. Τα μεγαλύτερα κόμματα, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να το έχει το πρόβλημα αυτό. Αυτό που ονομάζω χαλάρωση, όπου έγινε αγώνας για να μην υπάρξει χαλάρωση. Χαλάρωση σημαίνει ότι αφού θα πάρετε 40%, γιατί να σας ψηφίσω. Μπορεί να το σκεφτεί κάποιος αυτό. Και αυτό μπορεί να ισχύσει και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Οπότε να ψηφίσουν ένα μικρότερο κόμμα. Οπότε εκεί υπάρχει ένα πεδίο. Το άλλο πεδίο, είπαμε, είναι άνθρωποι που μπορεί να ψήφισαν διαφορετικά. Ναι. Και το 2015 και το 2019 και το Μάιο να αλλάξαν τρία κόμματα, και τώρα να αλλάξουν να πάνε σε ένα τέταρτο κόμμα. Αυτό γίνεται μια περίεργη τώρα περίεργη. Δεν είχαμε προϋπολογίσει αυτή την κατάσταση μετάβασης, ότι θα εμφανιζόταν δηλαδή ένα σκηνικό πολύχρωμο. Πιστεύαμε ότι θα είναι πιο οριοθετημένο. Φάνηκε όμως, και αυτό ίσως να δείχνει μια κοινωνική κινητικότητα, μόνο έτσι μπορώ να το ερμηνεύσω σε αυτή τη φάση, μια τάση αναζήτησης δηλαδή νέων ταυτοτήτων στο πλαίσιο και ευρύτερων καταγραφών που γίνονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτή την περίοδο. Οπότε, και μια ρηχή ψήφο θα συμπληρώνει ένα γράμμα. Αρνητική, είπαμε και την αντιπολιτική ψήφο πριν. Οπότε όλα μέσα μαζί στο παιχνίδι. Με αυτό που όλα μέσα στο παιχνίδι. Βασίλη, τι λες, πώς άκουσες αυτά που λέει ο Φιλίμωνας? Εσύ τι εκτίμηση κάνεις? Πες μου αριθμό κοινοβουλευτικών κομμάτων. Κοιτάξτε, στην επόμενη Βουλή. Τα πράγματα θεωρώ ότι να ξεκαθαρίσουν καταρχάς αρκετά νωρίτερα από ό,τι έγινε την προηγούμενη φορά. Από την άλλη, διαβάζοντας κανείς δημοσκοπήσεις, είτε πέσουν μέσα είτε πέσουν έξω, πολύ δεν νομίζω ότι θα πέσουν, αλλά αν πάρουμε το σενάριο ότι λίγο πολύ θα πέσουν κοντά οι δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια διαρροή μεγαλύτερη, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, προς άλλα κόμματα, μικρότερα κόμματα, από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια μικρή ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά φυσικά θα ισχύσουν την Κυριακή που μας έρχεται, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν έχει πιάσει όλο αυτό το αφήγημα το οποίο επιχείρησαν να κάνουν αυτό το χρονικό διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό τουλάχιστον βλέπω εγώ μέχρι στιγμής. Από την άλλη, θα πρέπει να δούμε όντως αυτό που λέει ο Φιλίμωνας. Δηλαδή, πώς θα κινηθούν τα μικρότερα κόμματα? Θα είναι επτακομματική η Βουλή? Υπάρχει ενδεχόμενο να είναι οκτακομματική η Βουλή? Ή θα υπάρξουν πάλι εκπλήξεις? Γιατί πραγματικά το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη για όλους. Άρα, ας κρατήσουμε στο βάθος του μυαλού μας ότι μπορεί και την 25η Ιουνίου η κάλπη να βγάλει μια πολύ μεγάλη έκπληξη.
Μάλιστα. Τώρα πάμε σε κάτι πιο πολιτικό με την ευρεία έννοια. Σαφώς οι δυτικές δημοκρατίες στηρίζονται και στην αντιπολίτευση. Είναι σημαντικός ο ρόλος της αντιπολίτευσης, της σοβαρής, δυνατής αντιπολίτευσης. Εδώ τώρα, πολιτικά, τεχνικά, θα έχουμε ένα πρόβλημα. Θα έχουμε μια μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας, σε κάθε περίπτωση, από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε μια κουτσή δημοκρατία. Με σένα θέλω να αρχίσω, Βασίλη. Θα έχουμε μια κουτσή δημοκρατία το επόμενο διάστημα, αν επαληθευτούν και οι δημοσκοπήσεις. Και με δεδομένο ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει, εμείς θα είμαστε αντιπολίτευση του εαυτού μας. Πώς βλέπεις την επόμενη μέρα, τεχνικά, πολιτικά, επί της ουσίας της δημοκρατίας μας? Ναι, Βλάση, κοιτάξτε. Καταρχάς είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και το οποίο βέβαια, οι πολίτες καθορίζουν αυτό το τοπίο, αλλά σε ναι, όλα τα κόμματα ήδη το έχουν θέσει. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία μάλλον, γιατί ίσως ήταν και ένα λάθος όλο αυτό το χρονικό διάστημα, βάζω μια μικρή παρένθεση, τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και του Ανδρουλάκη να επιτίθονται προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί εδώ μιλάμε και για ένα κόμμα, δεν είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημα σου, προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα φύγει σε πολύ μεγάλο νούμερο εδρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι ώστε να είναι αυτό το παντοδύναμο κόμμα, έτσι όπως ήθελα να το περιγράψει μέχρι σήμερα κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη, θα πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα το στα κόμματα, κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοώ με αυτό? Ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή αν χάσει παράδειγμα 3 μονάδες ή 4 μονάδες, τότε ναι, μιλάμε πραγματικά για ζητήματα που ίσως δεν έχουν να κάνουν τόσο με τη δημοκρατία, όσο με την πραγματική αντιπολίτευση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτά όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από το μέγεθος, από το ποσοστό των εδρών το οποίο θα έχει. Μάλιστα, κατανοητό, Βασίλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατανοητό, Φιλίμωνα. Ναι, να πούμε καταρχάς ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένα κόμμα που κυβερνά να κάνει και αντιπολίτευση στον εαυτό του. Αυτό ήταν ένα λάθος του που υπόθηκε, αλλά μάλλον είχε στοχεύσει στα μικρότερα κόμματα παρά στο κεντρικό παιχνίδι. Καμιά φορά λέγονται βέβαια και αυτά και εν τη ρήμη του προεκλογικού αγώνα, όπως και εκείνο το εμείς πήραμε 41%. Αν κάθε φορά που γίνεται κριτική στη Νέα Δημοκρατία απαντάνε επίσης πήραν 41%, μπορεί γρήγορα να ξεχάσει το 41%. Υπάρχουν κόμματα που πήραν 45% και 48% και στην Ελλάδα και όχι πολύ παλιά και δοκιμάστηκαν πολύ πιο νωρίς από ό,τι... Έτσι είναι, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, ναι. Και ο Κώστας Μητσοτάκης το 90, αλλά δεν είχε πολύ ισχυρή πλειοψηφία. Δεν είχε μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά πάντως τα μεγάλα νούμερα, τα μεγάλα ποσοστά δεν σημαίνει και μεγάλη ισχύ. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μετά από 2 χρόνια δεν ήταν πρωθυπουργός. Γιατί γίνονται πολλά πράγματα. Δηλαδή, περίμενε κανένας το 2009 τι θα μας συμβεί ένα χρόνο μετά, 2. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Θα υπάρξει πρόβλημα στη δημοκρατία μας, στη λειτουργία της δημοκρατίας μας, τεχνικά και πολιτικά. Από μόνη της η δημοκρατία βρίσκει λύσεις για να ισοποιηθεί τα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο η κοινοβουλευτική δύναμη, είναι και άλλα σημεία. Αν θέλει η αντιπολίτευση να υπάρχει και να είναι δυναμική, βρίσκει και άλλα πράγματα να κάνει. Υπάρχουν και τα κινήματα και ο συνδικαλισμός και η πολιτική με άλλους τρόπους. Μάλιστα. Το έχουμε δει σε καιρούς που ζούμε έτσι ρευστούς, συμβαίνουν πολλά πράγματα και έχουμε δει πολλά πράγματα να εξελίσσουν την τελευταία δεκαετία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε, νομίζω, είναι μια γενικότερη τάση που λέει ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον ισχυροποιούνται κόμματα που προέρχονται από την συντηρητική πλευρά, τη δεξιά όπως λέμε, και τα οποία βρίσκουν συμμαχίες με την ακροδεξιά όπως λέμε, που και αυτή αλλάζει συνέχεια. Αυτό είναι μια τάση. Και αυτή τη στιγμή, και μάλιστα μπορεί να αλλάξει, το έχουμε ξαναπεί αυτό, να είναι ακόμα πιο έντονη, εάν ιτηθεί η συμμαχία σοσιαλιστών αριστερά στην Ισπανία. Μια τάση που έχει αιτίες, ας μην συζητήσουμε. Αυτό, ναι, μετά πάμε σε βαθύτερα και αυτές τις ζητήματα τη κοινωνιολογία και τη φιλοσοφία. Δεν έχει σημασία. Πάντως αυτή η τάση τη βλέπουμε στη Σκανδιναβία, τη βλέπουμε. Είναι παντού, είναι παντού. Ακόμα και το μοντέλο τη Γερμανία με τα 3 κόμματα, βλέπουμε ότι κινείται με προβληματικό τρόπο, γιατί έχει μπροστά να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλα ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ενέργεια. Άρα δεν είναι τα πράγματα καθαρά για τι αντιπολιτεύσει τέτοιου τύπου λέμε στην Ελλάδα εμεί, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Έτσι, μάλιστα, σε έναν βαθμό. Εάν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, θα υπάρξουν παθογένειες στη λειτουργία του πολιτεύματός μας, στην πραγματικότητά μας, στην πολιτική? Εγώ δεν πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο ζήτημα σε βαθμό ανησυχίας. Ότι η δημοκρατία μας έχει ισχυρά και όχι σαθρά θεμέλια,
Δεν υπάρχει λόγο σήμερα να το αμφισβητήσουμε μετά από μια κοινοβουλευτική περίοδο από το 1974 μέχρι σήμερα που δεν έχουμε μια καινοφανή δημοκρατία. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω εγώ ότι μπορεί να προκύψει είναι η ίδια η αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αντιληφθούν εάν έχουν μεταξύ τους κάποιοι έχουν και κοινές καταβολές και κοινές ενδεχομένως προοπτικές ή κοινές προτάσεις. Προέρχονται άλλωστε τα κόμματα του κεντροαριστερού χώρου και της αριστεράς από την ίδια ιδεολογική μήτρα, ας το πω έτσι. Επομένως, το μεγαλύτερο επίδικο που έχουν να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον το πρώτο διάστημα είναι να προσπαθήσουν να βρουν, έχοντας απέναντί τους μια ισχυρή και παντοδύναμη κυβέρνηση, πιθανότατα, να αναζητήσουν κοινές διεξόδους, χάνοντας, ενώ είναι πολύ νοπές οι μνήμες, από το ότι χάθηκε η ευκαιρία και χάθηκε γιατί δεν το επέλεξε ο κόσμος, το αποδοκίμασε ο ίδιος ο κόσμος και όχι το πολιτικό σύστημα το ίδιο, αποδοκίμασε την απλή αναλογική και την ευκαιρία που έδινε, που θα μπορούσε να δώσει για μεγαλύτερες ή ευρύτερες συνενέσεις και συνεργασίες. Το ίδιο βέβαια το έχουμε δει και για να σταθώ και σε αυτό που είπε ο Φιλίμωνας λίγο πριν, ότι εμείς έχουμε το 41%, έχουν ακουστεί πολύ χειρότερα, όπως εμείς είμαστε οι αντιεξουσιαστές στην εξουσία του Γιώργου Παπανδρέου ή εγώ έχω το 57% σε μια μικροκλίμακα, δηλαδή Αλέξανδρος Καχρημάνης, περιφέρεια Ηπείρου. Έτσι, επομένως δεν υπολογίζω την αντιπολίτευση. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνεται κανένα πολιτικό παιχνίδι χωρίς εισαγωγικά με τέτοιους όρους, με όρους ποσοστών, γιατί αρκεί ένα και μόνο γεγονός απρόσμενο, απροσδόκητο για να αλλάξει και την πολιτική κατάσταση. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρουσα η πολιτική, γι' αυτό είναι ενδιαφέρουσα η ζωή. Βασίλη, έρχομαι σε σένα, δεν ξέρω, έχεις διαβάσει τον ηγεμόνα του Μακιαβέλη ή δεν διαβάζετε τα ίδια βιβλία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Εγώ να πω ότι δεν έχω διαβάσει τον ηγεμόνα. Ο Τσίπρας λέει ότι είναι το αγαπημένο βιβλίο του Μητσοτάκη, ο ηγεμόν του Μακιαβέλη. Δεν ξέρω, το έχεις διαβάσει? Τι λες για την τελευταία προεκλογική έτσι αντιπαράθεση Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη? Πώς το βλέπεις όλο αυτό? Ο Μητσοτάκης μίλησε για ντεμέκ, για να σου πω και κάτι άλλο, για ντεμέκ πιστούς, για ντεμέκ πατριώτες. Εκεί χτυπούσε βέβαια κάποια κόμματα εκδεξιών του. Τι λες? Κοιτάξτε, Βλάση, εγώ νομίζω ότι από τις 21 Μαΐου μέχρι και σήμερα συνέβη το εξής, το οποίο δεν χρειάζεται και πολύ, έτσι πώς να το πω, πολύ μεγάλη ανάλυση. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μία προσπάθησε να περάσει το πρόγραμμά του, αυτό το οποίο δήλωσε από την αρχή. Θεωρώ όμως ότι κάπου στη μέση το έχασε. Δηλαδή, μπορεί να άρχισε να το προωθεί τις πρώτες ημέρες, αλλά από εκεί και πέρα κάπου αυτό χάθηκε. Και χάθηκε γιατί υπήρξε μια αιμονή, κυριολεκτικά αιμονή, του Αλέξη Τσίπρα σε βάρος μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, επιχείρησε να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό κατά πόσο θα βγει στον Αλέξη Τσίπρα ή όχι, θα το δούμε σε πολύ λίγες ώρες. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά οι εκλογές της Κυριακής. Από την άλλη, είχε να αντιμετωπίσει όμως ο Αλέξης Τσίπρας και τους ψηφοφόρους που πιθανώς έβλεπε από τη δημοσκοπήση να χάνει προς το ΠΑΣΟ. Άρα διαπιστώσαμε ότι τις τελευταίες ειδικά ώρες, το τελευταίο 48 ώρες ειδικά, υπήρξε και μια αρκετά δρυμία επίθεση του Αλέξη Τσίπρα και προς το ΠΑΣΟΚ. Και προς την πλεύση ελευθερίας και προς το ΠΑΣΟΚ. Έχεις δίκιο. Υπήρξε και η υπόθεση του Δημήτρη Μάτζου, βέβαια, έτσι. Ναι. Μπράβο, ακριβώς όλο αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν για τον ΣΥΡΙΖΑ αρκετά τα μέτωπα, τα οποία ανάγκασαν ουσιαστικά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να χάσουν πάλι την ουσία, δηλαδή και την ουσία για αυτούς, το να προωθήσουν με κάποιον τρόπο το πρόγραμμά τους. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι έκανε? Προσπάθησε να συσπυρώσει ουσιαστικά ακόμη περισσότερο τους ψηφοφόρους. Είδαμε αυτά τα οποία είπε ακόμη και εδώ στα Γιάννενα, ότι εγώ θέλω να μπει το 4 μπροστά, ναι, ή εγώ ναι, θέλω 3 ναι, βουλευτές. Και έχουμε και από την άλλη τον τρίτο πόλο, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά ακολούθησε την πολιτική που ακολούθησε και πριν την 21η Μαΐου, με την ελπίδα, με την πεποίθηση
ότι θα βγει στο ΠΑΣΟΚ την Κυριακή το βράδυ και θα αυξήσει το ποσοστό το οποίο πήρε. Το μόνο βέβαιο είναι, και ήθελα λίγο να προσθέσω λίγο πάνω σε αυτό το οποίο είπε και ο Αλέκος για την απλή αναλογική, ότι ο λαός αποδοκίμασε πραγματικά την απλή αναλογική την 21η Μαΐου και θεωρώ ότι το ίδιο θα γίνει, γιατί έρχονται, δεν είναι πάρα πολύ μακριά, το ίδιο θα γίνει και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα πάμε εκεί κάποια άλλη στιγμή, θα έχουμε χρόνο ατέλειωτο να μιλήσουμε, Βασίλη, να αναλύσουμε, να δούμε πώς θα αναχθεί, πώς θα προβληθεί όλο αυτό το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών σε δύο δόσεις, στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ένα θέμα που έχουμε ξανασυζητήσει, Αλέκο, είναι οι έδρες εδώ, η κατανομή των εδρών στην Ήπειρο. Δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα στους άλλους νομούς, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, αν και εκεί ακούω κάποια ερωτηματικά, αλλά δεν θα υπάρξει κατά πάσα πιθανότητα ούτε στη Θεσπρωτεία. Εδώ στα Γιάννενα όμως η κατανομή έχει πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα θα έχει δύο έδρες η Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα θα έχει μία έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου λέω τώρα, τίποτα δεν είναι σίγουρο σε αυτή τη ματαιότητα που ζούμε. Αλλά από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις κάποιες σκέψεις για τις υπόλοιπες κατανομές. Ναι, μόνο σκέψεις κάνουμε αυτές τις μέρες. Και προσπαθούμε να είμαστε και διακριτικοί κιόλας, γιατί μερικές φορές ξεχνιόμαστε. Ότι έχουμε εκλογές μπροστά. Ναι, έτσι. Και υπολογισμούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι έτσι δομημένο το εκλογικό σύστημα και η κατανομή, ειδικά στις πενταεδρικές, όπως είναι η ενότητα των Ιωαννίνων, η δική μας περιοχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο σενάρια δηλαδή μπορούμε να κάνουμε. Για μένα το πιο πιθανό σενάριο είναι να καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να πάρει τρεις έδρες στην περιοχή, ο ΣΥΡΙΖΑ μία και το ΠΑΣΟΚ την πέμπτη έδρα. Αυτό μπορώ να το ερμηνεύσω, φτάνω καλύτερα μάλλον να το πω σε αυτό το συμπέρασμα, κρίνοντας και από τον τρόπο με τον οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα ενίσχυσε την προεκλογική του δραστηριότητα στα Γιάννενα και σε άλλες περιοχές όπου στις προηγούμενες εκλογές έβγαλε έδρα, όπως και εδώ με τον Νίκο Έξαρχο, είδε τη δυνατότητα, ότι υπάρχει δυνατότητα σε κάποιες από αυτές τις περιοχές να διατηρήσει την έδρα που έχει βγάλει και προσπάθησε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο. Αυτό το έκανε στα Γιάννενα. Είναι σε άλλες περιοχές που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνουν, να ξαναβγάλει την έδρα, όμως στα Γιάννενα, βλέποντας ότι υπάρχει αυτό το περιθώριο, έδωσε μεγαλύτερη δύναμη, έδωσε περισσότερες δυνάμεις και μεγαλύτερη βαρύτητα. Τώρα το να πούμε ότι αν μπορεί να είναι 3-1-1 ή αν είναι 2-2-1 ή 2 και 3 κόμματα που είναι το απίθανο σενάριο να πάρουν από μία έδρα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα, κοντός ψαλμός αλληλούια. Τώρα δεν ξέρουμε. Είναι και πολύπλοκο το σύστημα, δεν έχει μόνο να κάνει με τα ποσοστά των Ιωαννίνων. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε αποτέλεσμα στις 9 η ώρα που θα έχουμε αποτέλεσμα και τις έδρες να τις έχουμε στις 11. Έτσι είναι. Έτσι. Δηλαδή δεν θα είμαστε σίγουροι για αρκετά. Έτσι είναι, Φιλίμωνα, τι λες? Θέλω να ακούσω και κάποιες δικές σου σκέψεις. Ναι, τα νούμερα τα έχουμε ξαναζητήσει. Κυμαίνομαι κι εγώ σε αυτά. Το πιο πιθανό σενάριο δηλαδή είναι το 2-1-1-1. Το 3-1-1. Το 3-1-1 είναι το πιο πιθανό. Αλλά αυτά είναι και μαθηματικά, είπαμε, του εκλογικού νόμου. Οπότε ας τα αφήσουμε έτσι. Νομίζω ότι αυτό που θα ήταν πιο αναλογικό, θα λέγαμε, είναι να ταιριάζει με τις δυνάμεις των κομμάτων και τη δυναμική που είχαν και στον προεκλογικό αγώνα. Αυτό ήταν το πιο ιδεατό, θα λέγαμε. Είδαμε ότι όντως Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ αγωνίστηκαν για τις έδρες που πήρανε. Φάνηκε αυτό. Τώρα ένα μικρότερο κόμμα της τάξης του 3% παίρνει την έδρα που δικαιούται, κάνοντας και ένα κύκλο σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Οπότε εκεί δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα, θα το δείξει το αποτέλεσμα. Αλλά τα 4 κόμματα είδαν εξ αρχής μια δυνατότητα να εκπροσωπηθούν. Ως ένα βαθμό εκπροσωπήθηκαν μεν, αλλά υπάρχει αυτή η δυσαναλογία του μεγάλου ποσοστού που παίρνει η Νέα Δημοκρατία και του πολύ μικρού αριθμού βουλευτών, του ενός βουλευτή που έβγαλε
το Μάιο. Οπότε θα, οπότε θα πρέπει να υπάρξει εκεί μία ρύθμιση. Τα πρόσωπα έχουν ενδιαφέρον εδώ, έτσι να δούμε. Τώρα ας μην δώσουμε ένταση σε αυτό το σημείο, έτσι, με 24 ώρες. Όχι, λίγες ώρες πριν τις εκλογές. Ναι, θα τα πούμε την Κυριακή. Τα πρόσωπα έχουν μια σημασία, έτσι, και υπήρξαν μηνύματα από τους βουλευτές που βγήκαν. Υπήρξαν κάποιοι που πέτυχαν, κάποιοι που έχασαν και θα υπάρξουν και τα μηνύματα που θα καταγραφούν την Κυριακή το βράδυ. Όλα αυτά. Πιστεύω από Δευτέρα. Αυτό που ένα μόνο σχόλιο, αυτό που μου προκάλεσε μια ανησυχία είναι αυτό που είπες, ότι έχουμε τέλειο το χρόνο για τις τοπικές εκλογές. Ναι. Με κούρασε ήδη έτσι πως το είπες. Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Και θα είναι και πιο πολύπλοκες εκλογές με πολύ περισσότερους υποψήφιους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κλείνουμε. Θα ήθελα το highlight αυτή τη δεύτερη προεκλογική περίοδου από όλου σα. Βασίλη, το έχει πρόχειρο να μου πει ποιο είναι το highlight που λένε και στο χωριό μου αυτή τη δεύτερη προεκλογική περίοδου. Για μένα, Βλάση, το highlight, έτσι όπως τουλάχιστον το ζήσαμε εμείς, ναι, ήταν η ταυτόχρονη, έτσι, συγκέντρωση, η οποία έγινε στα Γιάννενα, όπου δεν το θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί. Την περασμένη Δευτέρα, ναι. Μια ώρα να έχει μιλήσει, να έχουν μιλήσει δύο πολιτικοί αρχηγοί και μάλιστα των δύο κομμάτων που διεκδικούσαν την εξουσία, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και του. Μα το χάλασε ο Ανδρουλάκης. Έπρεπε να έρθει και ο Ανδρουλάκης. Μα το χάλασε ο Ανδρουλάκης. Αν είχε έρθει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, νομίζω θα ήταν πραγματικά ιστορικό γεγονός. Πανελλαδικά ιστορικό. Τουλάχιστον κρατώ εγώ για την δική μας πόλη, αλλά νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον και σε κεντρικό επίπεδο το ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί μίλησαν με διαφορά μια ώρα σε μια μεγάλη πόλη. Έτσι είναι πολύ βασικό. Έτσι είναι. Φιλίμωνα. Ναι, αυτό όντως είναι το πιο ενδιαφέρον και μας απασχόλησε και εμάς, δεν το συζητάμε. Εμένα μου έκανε εντύπωση που πρόεδρος της Βουλής έγινε ο Κώστας Τασούλας και αντιπρόεδρος της Βουλής Μέρο Πιτζούφη. Επίσης σημαντικό. Μου έκανε εντύπωση και να δούμε αν θα ξαναγίνει το ίδιο. Αν θα μείνει πρόεδρος της Βουλής ο Κώστας Τασούλας και η Μέρο Πιτζούφη. Είναι λίγο. Ήταν ενδιαφέρον αυτό και ήταν και δύο πρόσωπα που σηκώσαν και μεγάλο βάρος και στις προηγούμενες εκλογές του προεκλογικού αγώνα και είδαμε ότι κινηθήκαν και πολύ και σε αυτή. Και είναι από τους επιτυχημένους αυτής της διαδικασίας. Σε προσωπικό επίπεδο είναι πέρα. Είναι σπάνιο, δεν θυμάμαι να υπάρχει αντίστοιχο δηλαδή. Μάλιστα. Από μια εκλογική περιφέρεια δύο επικεφαλής του στρατιωτικού. Ναι, θα έλεγα αυτό που πρόλαβε και είπε ο Βασιλής για την ταυτόχρονη παρουσία Μητσοτάκη Τσίπρα στα Γιάννενα την προηγούμενη, τη Δευτέρα που μας πέρασε. Επομένως προσπάθησα γρήγορα να σκεφτώ. Θα καταλήξω την επικοινωνιακή στρατηγική του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Κουτσούμπα που έκλεισε προχθές αφιερώνοντας τις καρδούλες της κυρίας Κωνσταντοπούλου και επιστρέφοντάς τις καλύτερα στην πλεύση ελευθερίας. Τρολάρα την Κωνσταντοπούλου. Είναι από τις στιγμές και νομίζω ότι επειδή και γενικότερα κινήθηκε έξυπνα και όχι πολύ στημένα έτσι όπως παραδοσιακά συνέβαινε το Κομμουνιστικό Κόμμα, κέρδισε και πόντους ή ψήφους από νέο κόσμο που δεν είναι και βαθιά ιδεολογικοποιημένος κιόλας, δεν είναι βαθιά ιδεολογικοποιημένη η νεολαία σήμερα, τα παιδιά των 17-18 χρονών που μπαίνουν στον στίβο των εκλογέων και ψηφίζουν για πρώτη φορά. Και με δεδομένο ότι το ΚΚΕ ζητά ιδεολογικές ψήφους, αυτό έχει τη σημασία του. Έφερε ο Κουτσούμπας επάξια, το έφερε εις πέρας πάρα πολύ δυνατά, αυτό που του έδωσαν οι επικοινωνιολόγοι ή η ομάδα του ηγετική, μιας πιο οικίας, μιας πιο άμεσης επικοινωνίας με τον κόσμο, με χιούμορ, με όλα αυτά. Αυτό πάνω απ' ότι και η προσωπικότητά του τέριαζε ίσως, Αλέξανδρε, έτσι. Ναι. Τέριαζε σε αυτό. Εγώ το στυλ, δεν μπορείς να φέρεις εις πέρας κάτι fake. Μου φάνηκε ότι το απόλαυσε ο ίδιος που τσαλακώθηκε. Τσαλακώθηκε με την καλή έννοια. Έτσι. Δηλαδή δεν είχε πρόβλημα να το κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, φίλοι μου. Μία παρατήρηση μόνο. Να πούμε και κάτι για τα μέσα ενημέρωση, για εμάς, αυτό το χώρο που εμείς που είμαστε, πώς ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στις εκλογές και σε αυτή τη φορά. Μα μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, αυτό που Βασίλης τώρα για τους δύο αρχηγούς την ίδια μέρα, για την τηλεόραση που θέλει εικόνα και για τις εφημερίδες μετά, που το καταφέραμε και το βγάλαμε και μπορούσε το τοπικό κοινό να διαβάσει και να ακούσει και να δει, εγώ δεν θέλω να το περάσω απαρατήρητο. Σε μια εποχή που και τα μέσα βάλλονται και δεν έχουν δυνάμεις, εγώ νομίζω ότι πήγε πολύ καλά και βοήθησε βέβαια και ο πολιτικός πολιτισμός των κομμάτων. Ή η αδιαφορία του κόσμου. Και η αδιαφορία, αλλά δεν είχαμε και τοξικότητες. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Δηλαδή νομίζω πήγε καλά
Και ας το κρατήσουμε για την επόμενη φορά. Βοηθούν και οι τεχνολογικές δυνατότητες και οι τεχνικές δυνατότητες, όχι μόνο των, παράδειγμα, των μέσων ενημέρωσης, αλλά και των ίδιων των κομμάτων που ασχολούνται περισσότερο με αυτό το κομμάτι, δίνοντας, καλύπτοντας οι ίδιοι ένα μέρος και δίνοντάς το, προσφέροντάς το έτοιμο στα μέσα ενημέρωσης και στην τηλεόραση, έτσι. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ. Θα είμαστε εδώ από τις 6. Από τις 6 και μετά όλο το βράδυ, σε μια ακόμη εκλογική βραδιά. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μένουμε στην εκλογική διαδικασία. Αισιοδοξία υπάρχει στο Μέρα 25 για κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, παρά το δυσμενές αποτέλεσμα στις 21 Μαΐου. Ο Κρήτωνος Αρσένης, πρώην βουλευτής, ξανά υποψήφιος.